Δεν σταματά τις προκλήσεις η Άγκυρα. Παραμονή Χριστουγέννων και νωρίτερα ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, Χουλουσί Ακάρ, επιτέθηκε για μία ακόμη φορά στην Ελλάδα, χρησιμοποιώντας ακραία ρητορική, και έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και τη Μαρία Ζαχαράκη. Η Μαρία θα μας μεταφέρει στα όσα είπε. Καλό μεσημέρι, Αδαμαντία. Πράγματι, ο Υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ, στην ετήσια ενημέρωση των συντακτών σήμερα, είπε τα πάντα για την Ελλάδα, κατηγόρησε την Ελλάδα και πάλι για όλα. Είπε ότι η Ελλάδα δυστυχώς παρανόμως, ανέφερε, συνεχίζει τις προκλήσεις, κλιμακώνει την ένταση και τις επιθετικές ενέργειες και ρητορική της, ενώ αναφέρθηκε διεξοδικά στις φερόμενες παρενοχλήσεις που έκαναν αεροσκάφη προς τουρκικά αεροσκάφη την ώρα που πραγματοποιούσαν άσκηση του ΝΑΤΟ, όπως τουλάχιστον είπε. Η Ελλάδα είπε ότι παρενόχλησε 2 φορές τα αεροπλάνα μας την τελευταία εβδομάδα, παρόλο το ότι είχαμε ενημερώσει τους συμμάχους μας, και τη χαρακτήρισε εχθρική στάση. Δείχνει, λέει, ότι είναι μια εχθρική στάση ξεκάθαρα και ότι οι θεμελιώδεις αρχές και αξίες του ΝΑΤΟ δεν υπολογίζονται από την Ελλάδα, η οποία φτάνει σε σημείο θράσους. Αυτό είπε συγκεκριμένα και μάλιστα κάλεσε το ίδιο το ΝΑΤΟ να βάλει τέλος σε αυτή τη συμπεριφορά. Ήταν ιδιαίτερα δηλαδή δεικτικός και για το ΝΑΤΟ, γιατί δεν σταματάει, όπως λέει, την Ελλάδα. Μάλιστα. Δεν παίρνει μία θέση εναντίον της Ελλάδας. Έχει δοθεί, είπε, η απαραίτητη απάντηση στις φάσεις φύσεως άδικες και παράνομες ενέργειες, ενώ τέλος να πω, Δαμαντίο, ότι υπενθύμησε στους Έλληνες και τη μικρασιατική καταστροφή. Είπε ότι πρέπει να επικεντρωθούν οι Έλληνες πολιτικοί στην επίλυση των προβλημάτων μέσω του διαλόγου. Διαφορετικά θα πρέπει να μάθουν από την ιστορία και να θυμηθούν, είπε, όσα συνέβησαν στις 9 Σεπτεμβρίου το 1922, δηλαδή την ημέρα της καταστροφής της Μύρνης. Μάλιστα. Προκλητική ρητορική για ακόμη μια φορά.